καλησπέρα στον επισκέπτη και τη αρτηρία και τη επικοινωνία και τη Θεσσαλονίκη, στον αντιπεριφερειάρχη Αττική ή καλύτερα έτσι να είμαστε πιο ακριβεί, βορείου τομέα Αθηνών. Καλησπέρα. Είστε εδώ για το συνέδριο που έχετε και άρχισε τη εργασία. Είναι το συνέδριο των Δημάρχων τη Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδο και ω παρατηρητή, εκπροσωπώντα έναν από του αντιπεριφερειάρχε τη Αττική και του δεύτερου βαθμού τοπική αυτοδιοίκηση, ήρθαμε να δούμε τα συμπεράσματα τα οποία είναι χρήσιμα. Βλέπει τον κύριο Καραμέρο στην αρτηρία, άρα δεν έκανε μεταγραφή. Δημοσιογραφική αρτηρία. Αυτή είναι η άλλη ιδιότητα. Άρα, με τι ιδιότητα είστε παρατηρητή στο συνέδριο, και του δημοσιογράφου και του αντιπεριφερειάρχη. Του αντιπεριφερειάρχη. Ωραία. Να ζητήσω την ιδιότητα του δημοσιογράφου, δύο τίτλου από τη σημερινή συνεδρία. Ναι, πρώτα απ' όλα νομίζω ότι μόλι τώρα ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, γιατί ήμουν εκεί, η τοποθέτηση τη κυρία Γεροβασίλη, που είχε ενδιαφέρον γιατί μίλησε για το ζήτημα τη κινητικότητα που ενδιαφέρει πολύ του Δήμου και το νόμο πώ θα εφαρμοστεί. Χθες ήταν η τοποθέτηση του κ. Σκουρλέτη και των εκπροσώπων των κομμάτων που είχε ένα ενδιαφέρον, αλλά θα μου επιτρέπετε να μην το βλέπω δημοσιογραφικά το συγκεκριμένο συνέδριο, καθώ τα προβλήματα τη αυτοδιοίκηση και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού είναι σημαντικά. Υπάρχουν ζητήματα. Βέβαια, τα κόμματα φρόντισαν χτες, να μην πω κάποιο βάρη ρήμα, αλλά τουλάχιστον να μην ποδηλητηριάσουν, μπολιάσουν με τα κεντρικοπολιτικά ζητήματα και να φάνε και αρκετό χρόνο από τη συζήτηση που έπρεπε να γίνει. Σήμερα είναι πιο δημιουργική. Η μεγάλη συζήτηση στα αυτοδιοικητικά, η εξάρτηση από την κεντρική εξουσία για τα κόμματα. Που τα δεν πρέπει να υπάρχει. Φέτος έχουμε και ένα ιδιαίτερο πρόβλημα που είναι το προσφυγικό και στο οποίο είναι επικεντρωμένο το συνέδριο. Mm-hmm. Το προσφυγικό, το οποίο το αντιμετωπίζουν πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας, αλλά η περιφέρεια εδώ Μακεδονίας, κεντρικής Μακεδονίας, ειδικά ο Βόρειος Τιμαίας, αλλά και εσείς έχετε ιδιαίτερα προβλήματα. Προσέξτε αυτό που λέτε, γιατί νομίζω εσείς το πιάνετε σωστά δημοσιογραφικά και πώς το πιάνει η κοινωνία, που είναι μείζον ζήτημα. Και όμως δεν τέθηκε πρώτο. Το ζήτημα του προσφυγικού. Δεν τέθηκε. Τέθηκε πρώτο το οικονομικό. Η μείωση κατά 10% των κεντρικών αυτοτελών πόρων. Μόνο ότι χωράει συζήτηση αυτό, γιατί αντιστοίχως τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί και το προσωπικό των Δήμων. Οπότε το μισθολογικό κόστος είναι μικρότερο. Τέθηκε το προσφυγικό, αλλά όχι ως μείζον. Και αυτό δείχνει και πώς το αντιμετωπίζουν ανάλογα στην κοινωνία. Δηλαδή, αν την αγγίζει την τοπική κοινωνία το προσφυγικό, αν υπάρχει κέντρο υποδοχής της φιλοξενίας, τότε νοιάζεται περισσότερο. Σε κάποιες περιοχές το βλέπουν σαν ένα ζήτημα τέταρτο τάξη. Το οποίο οικονομικό εξαρτάται πάρα πολύ και από το θέμα της αξιολόγησης, στην πορεία της διαπραγμάτευσης. Θα μας βοηθήσετε και στην κουβέντα, γιατί θα τα δούμε όλα αυτά. Φυσικά θα δούμε και τα αυτοδιοικητικά. Η Σύνθια ήταν και στη συνέντευξη που παραχώρησε στη συνάντηση Σκουρλέτη με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι σε λίγο θα είναι μαζί μας και ο Δήμαρχος Αθηναίων, γύρω στις 5 παρατέταρτο. Τώρα, δεν ξέρω αν ήθελες να πεις κάτι που παρακολούθησε σήμερα στο συνέδριο, να το δούμε στην πορεία, να πάμε πρώτα στο θέμα της διαπραγμάτευσης. Για τα οικονομικά, να συμπληρώσω απλώς ότι νομίζω αίτημα όλων ήταν και η αυτονομία των εκάστοτε Δήμων. Ζήτησαν μάλιστα, από ό,τι άκουσα χθες, και ο ΕΝΦΙΑ σε κάποιες περιπτώσεις. Μάλλον επικαλέστηκαν αντίστοιχα ευρωπαϊκά παραδείγματα, όπου ο ΕΝΦΙΑ αποδίδεται στους Δήμους. Η αυτοτέλεια είναι ένα ζητούμενο πάντα στην αυτοδιοίκηση και τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Υπάρχει το θέμα του ΕΝΦΙΑ σε κάποιες περιοχές με τις αντικειμενικές αξίες, γιατί κρίθηκαν και κάποιες υποθέσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το θέμα όμως, ξέρετε κάτι, είναι να μην σηκώνει η ΜΕΝ και δε ως προς την ηγεσία της τα αντιπολιτευτικά γαλάζια λάβαρα και από την άλλη η κυβέρνηση να αφουγκραστεί πραγματικά τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης δεδομένων και των αλλαγών που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Ο κ. Σκουρλέτης είναι ο τρίτος υπουργός στους τελευταίους 20-22 μήνες, αν θυμάμαι. Να δούμε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, τι γίνεται και στο θέμα της διαπραγμάτευσης. Είχαμε αυτό το μήνυμα από τον εκπρόσωπο του Σόιμπλε που λέει ότι μάλλον ναι, γεια, έτσι για τους γερμανοτραφείς, στο θέμα του χρέους για τον βραχυπρόθεσμο σκέλος. Γίνεται όλο και πιο σύνθετη η υπόθεση και γίνεται όλο και πιο σύνθεση, μάλλον ωφελώντας το ελληνικό ζήτημα. Καταρχήν, όσο πλησιάζουμε στο δημοψήφισμα της Ιταλίας, εντείνονται οι φόβοι για το τι μπορεί να, μπορεί να είναι η εικόνα της Ευρώπης από τη Δευτέρα και μετά. Το οποίο, να υπενθυμίσουμε, είναι την Κυριακή. Το οποίο είναι την Κυριακή και βεβαίως επηρεάζει σίγουρα και τις αποφάσεις και τις σκέψεις που θα γίνουν τη Δευτέρα. Το Eurogroup για την Ελλάδα ξεκινά στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Το πρωί εξετάζονται προϋπολογισμοί 8 χωρών. Και θα είναι αρκετές οι ώρες όπου θα συζητηθεί το ελληνικό θέμα. Τώρα, ήταν μια εξέλιξη αυτή, γιατί έτσι ρητά και κατηγορηματικά αποδοχή από τον κύριο Σόιμπλε ότι θα εξετάσουμε τα βραχυπρόθεσμα μέτρα, δεν την είχαμε. Άφηνε κάποια υπονοούμενο ότι τώρα λέμε τα βραχυπρόθεσμα, αλλά μετά το 18 είναι το θέμα του χρέους, τότε θα μας απασχολήσει, δεν είναι θέμα των ημερών κτλ. Οπότε είναι αυτή η σημερινά καταγράφεται αυτό. Τώρα, από την άλλη, υπάρχουν και κάποιες άλλες διεργασίες που γίνονται παράλληλα και έχουν να κάνουν και με το ευρύτερο περιβάλλον και με τις προκλήσεις Ερντογάν. Δηλαδή, εχθές η συνομιλία που είχε ο Πρωθυπουργός με την Άγγελα Μέρκελ, συζητήθηκαν οι προκλήσεις Ερντογάν. Λένε οι πληροφορίες ότι όλο αυτό το θέμα φέρνει πιο κοντά τη Ελλάδα με τη Γερμανία
Και τονίζεται, και είδαμε και τις δηλώσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας επίσης, που λέει: μην ξεχνάτε ότι εμείς υπερασπιζόμαστε τα ελληνικά δίκαια αλλά και τα ευρωπαϊκά δίκαια. Αυτό δεν εμπόδισε την τουρκική πλευρά να επανέλθει με νέες δηλώσεις, μέχρι και την Κάσο τώρα πια διεκδικούν ή για το θέμα των ημείων στα επίμια. Επιμένουν. Αυτό ανάγκασε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και αρχηγό των Εξάρτητων Ελλήνων να πει ότι να προτείνει να γίνει συνεδρία στις Επιτροπές. Και ότι δεν φοβόμαστε τις προκλήσεις. Καλή κίνηση ήταν αυτό. Στο πιο ακριτικό νησί της χώρας. Βέβαια, δεν είχαμε και πολύ θερμή υποδοχή από τα υπόλοιπα κόμματα. Εγώ θεωρώ ότι έστω και αν είναι επικοινωνιακή, η κίνηση είναι σωστή. Και ήταν και χειρή παρέμβαση. Δηλαδή, βάζει ένα όριο και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται ένα όριο. Και ήταν χειρή παρέμβαση που είχαμε από την Κομισιόν πριν από λίγο, που η εκπρόσωπος της Κομισιόν, κάνοντας την ενημέρωση την καθιερωμένη, κάλεσε την Τουρκία να πει ρητά και κατηγορηματικά αν δέχεται ή όχι το διεθνές δίκαιο. Και νομίζω, αν σήκωσε και το γάντι και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Ιούγκερ και η κυρία Μέρκελ, σε επικοινωνία που είχε με τον Ταγί Περντογάν. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο. Δεν ήταν στο πλαίσιο. Σε σχέση με το χρέο. Με το χρέος φαίνεται πως υπάρχουν καλά νέα. Δεν ξέρω αν θα δούμε κάποια στιγμή τη γραβάτα. Το πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα με γραβάτα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με το σχέδιο αυτό όπως φαίνεται και όπως διαρρέει από τον ESM και μετά το ναι του Σόιμπλε, μπορεί να απομειώσει το χρέος μέχρι το 2060 στο 20% του ΑΕΠ, το οποίο θα είναι πολύ μεγάλη. Είναι μια σημαντική αλλαγή. Να είμαστε όμως φιδωλοί, και το λέω αυτό κατά την προσωπική μου άποψη. Γιατί ακριβώς επειδή είναι το δημοψήφισμα στην Ιταλία την Κυριακή, αντιλαμβάνονται και στις Βρυξέλλες και στο Βερολίνο ότι θα πρέπει να έχει, όπως σωστά είπε ο κ. Τσακαλώτης προάλλες, και κάποιες επιτυχίες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, με ένα κλίμα, θα μου πείτε, παρακολουθούν στις κάλπες της Ιταλίας τι γίνεται στην Ελλάδα. Ναι, παρακολουθούν. Οπότε, μια Ευρώπη που φέρεται εχθρικά στα κράτη-μέλη του Νότου, δεν θα ήταν ό,τι καλύτερο εν ώψη της ψηφοφορίας της Κυριακής. Και έχουν και την εμπειρία του δικού μας δημοσιοψηφίσματος. Να δούμε μετά την Κυριακή. Ο Νότος, ο οποίος είναι πρωταθλητής στην ανεργία. Είδαμε χθες τα στοιχεία της Eurostat που η Ελλάδα παραμένει πρωταθλήτρια Ευρώπη στην ανεργία και στην Ιταλία δεν είναι τα πράγματα καλύτερα. Βέβαια είναι αρκετά χαμηλότερα τα ποσοστά εδώ. Είχαμε και τη δήλωση κυρίας Αχτσιόγλου της Υπουργού Εργασίας ότι η λύση θα δοθεί σε πολιτικό επίπεδο στο θέμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων. Αυτό αφήνει έτσι μια ελπίδα. Σε όλη τη συμφωνία. Προβλέπουμε μια πολιτική λύση και αυτό τι σημαίνει, ότι αρκετά πράγματα πηγαίνουν προς τα πίσω. Δηλαδή, συμφωνούμε καταρχήν ότι θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, μετά να δώσουμε ένα χρονοδιάγραμμα για τα μεσοπρόθεσμα και τα μακροπρόθεσμα. Αφήνουμε όμως προς τα πίσω το θέμα των πλεονασμάτων. Δηλαδή, δεν προβλέπεται να έχουμε κάτι ξεκάθαρο για τα πρωτογενή πλεονάσματα του 2019 και του 2020, που εμείς ζητάμε να είναι χαμηλότερα από 3,5%. Εκεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιμένει σε μείωση, αλλά αν δεν μειωθούν, υπάρχει πάντα αστερίσκος για νέα μέτρα σε περίπτωση που δεν αποφασιστεί μείωση των πλεονασμάτων. Οπότε πάνε κάποια πράγματα πίσω. Τώρα, στα εργασιακά, η κυρία Αξιόγλου λέει ότι έχουμε τους Ευρωπαίους με το μέρος μας, τις σωματικές απολύσεις και στην επιστροφή των κλαδικών συλλογών. Να δούμε και τη δήλωσή της. Θυμούμε ότι τη Δευτέρα στο Eurogroup θα μπορεί να υπάρξει μια αρχική πολιτική συμφωνία για το σύνολο των ζητημάτων της δεύτερης αξιολόγησης και στο πλαίσιο αυτό σίγουρα κομβικό ρόλο θα έχει και η συζήτηση για τα εργασιακά. Ακριβώς επειδή είναι ένα θέμα βαθιά πολιτικό τελικά και δεν είναι ένα θέμα που μπορεί να λυθεί σε επίπεδο τεχνικής διαπραγμάτευσης. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, το θέμα της απασχόλησης είναι ένα ζήτημα και των συνθηκών εργασίας, των διαπραγματεύσεων, των συμβάσεων, των όρων εργασίας, των οικονομικών απολαμβάνων των εργαζομένων. Πάει χέρι-χέρι, έτσι να χρησιμοποιήσω μια έκφραση πολιτική, με το θέμα του επιχειρήν, του ανταγωνισμού που τίθεται στην ατζέντα. Πόσο γρήγορα θα στείνονται οι επιχειρήσεις. Χθες, ένα τραγικό περιστατικό, αυτό της απώλειας μιας ανθρώπινης ζωής, μιας εργαζόμενης μητέρας, φαίνεται στην επιφάνεια αυτή την ιστορία. Δηλαδή, ορίστε, fast track επιχειρήσεις, βέβαια, μιλάμε για μια επιχείρηση που ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ γνωστή, έχει και πολλούς εργαζόμενους. Πώς μπορούν να συνδυάζουν αυτά τα πράγματα? Η ανάπτυξη με το σεβασμό των όρων εργασίας, το σεβασμό του εργαζόμενου. Είχαμε προχθές εδώ τον κύριο Καζάκο που είπε ότι όταν μισθώνεις εργαζόμενο, δεν είναι να μισθώνεις ένα άλογο. Είναι ένας άνθρωπος που έχει ανάγκες, που έχει προσδοκίες από τη δουλειά του, που θέλει οικονομικές απολαβές, που θέλει να μεγαλώσει τα παιδιά του. Είναι ακριβώς όπως το περιγράφεται, γιατί δεν πρέπει σε αυτήν την αγωνία για ανάπτυξη να θυσιάσουμε τα πάντα. Θα περιμένω βέβαια το πόρισμα, το τι ακριβώς συνέβη στο συγκεκριμένο δυστύχημα. Χάθηκε μια μητέρα δύο παιδιών και αυτό έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα, όπως κάθε φορά που χάνεται μια ζωή. Αλλά εγώ μπορώ να σας πω μέσα από
τη διαδικασία της αυτοδιοίκησης, πώς βλέπουμε την αύξηση της παραγωγικότητας, τη δημιουργία προϋποθέσεων για θέσεις εργασίας. Πριν πάτε σε αυτό που είναι δεύτερο στην αφήγηση, να δούμε λίγο τι γίνεται με την ασφάλεια των επιχειρήσεων, γιατί είναι ένα κομμάτι για το οποίο είστε αρμόδιοι. Κοιτάξτε, θα σας πω για την ασφάλεια των επιχειρήσεων. Ναι. Οι έλεγχοι είναι. Και για τους περιβαλλοντικούς. Οι έλεγχοι υπάρχει συγκεκριμένη στοχοθεσία για τους ελέγχους και για το περιβάλλον και για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και οτιδήποτε έχει να κάνει με την αλυσίδα της δραστηριότητας της εμπορικής. Θέλω να σας πω όμως τα δεδομένα ποια είναι. Και τα δεδομένα είναι ότι στην πραγματικότητα οι υπηρεσίες των περιφερειών, και δεν μιλάω μόνο για την περιφερειά Αττικής, νομίζω ότι αυτό ισχύει σε όλη την Ελλάδα, περιορίζονται σε επίπεδο αριθμό στους τυπικούς ελέγχους. Και αυτό γιατί όταν έχεις ένα ζευγάρι υπαλλήλων, γιατί πάνε δύο-δύο ελέγχους, για δύο Δήμους, σκεφτείτε δηλαδή στην Αττική, εγώ στο βόρειο τομέα, έχουμε 12 Δήμους και έχουμε ένα ζευγάρι υπαλλήλων, δύο δηλαδή υπαλλήλους, που κάνουν ελέγχους έξω, κινούνται με δικά τους μέσα. Προσέξτε, ούτε καν έχουμε τη δυνατότητα οχημάτων ή οδηπορικών ή καυσίμων για αυτούς. Έχουν δύο Δήμους να ελέγχουν και αλλάζουν κάθε χρόνο περιοχή. Πόσα μαγαζιά. Μπορούν να ελέγξουν όλα τα μαγαζιά. Πόσα μαγαζιά βλέπουν την ημέρα, ήθελα να ρωτήσω εγώ. Κοιτάξτε, υπάρχουν συγκεκριμένες στοχοθεσίες που μιλάει για έναν αριθμό 120 ελέγχων, ξέρω εγώ, σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Φτάνει όμως αυτό, δεν αρκεί. Όταν, για παράδειγμα, έχεις δύο κτηνιάτρους για μια περιοχή όπως έχω εγώ το βόρειο τομέα, 590.000 κατοίκων, όπου πρέπει να ελέγξουν τα τελωνία, τα κρεοπολία, όπου υπάρχουν σφαγεία και αλλού, και είναι δύο κτηνίατροι, αντιλαμβάνεστε ότι. Και εδώ θα πρέπει να πω ότι κάποιοι λένε θέλουμε ένα μικρότερο κράτος. Αυτό, ξέρετε, κρύβει ένα αδειολόγημα. Δεν θέλουμε ούτε ένα μεγαλύτερο κράτος, ούτε ένα μικρότερο κράτος. Θέλουμε ένα κράτος όσο πρέπει να είναι. Χρειάζεται λοιπόν ενδυνάμωση στις υπηρεσίες για τον έλεγχο, είτε μιλάμε για την εργασία, γιατί δείχνεται και πλάνα του συγκεκριμένου δυστυχήματος, είτε μιλάμε για τους υγειονομικούς ελέγχους ή για τους τεχνικούς ασφαλείας, γιατί γίνονται και τέτοιοι έλεγχοι, αν οι εγκαταστάσεις είναι σωστά. Γιατί νομίζω ότι το συγκεκριμένο ξεκίνησε από μια έκρηξη για κάποιο τεχνικό θέμα. Μάλλον από διαρροή φρέων. Αλλά από την άλλη, σας λέω ότι έχει αποψηλωθεί με τέτοιο τρόπο το δημόσιο σε αυτές τους ελεγκτικούς μηχανισμούς τα τελευταία 10-15 χρόνια. Και αυτό, ξέρετε, έγινε με μια σκοπιμότητα. Γιατί αποψηλώνοντας το δημόσιο, δημιούργησαν τεχνητά την ανάγκη οι προηγούμενες κυβερνήσεις να δίνουν έξω εργολαβίες. Να γίνονται διαγωνισμοί, να δίνονται εργολαβίες σε ιδιωτικές εταιρείες. Που εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με το δυτικό τομέα. Μπορεί να συνδυαστεί με το επιχείρημα, γιατί είχαμε και την ομιλία αυτό, του κ. Μητσοτάκη. Αυτό, να σα πω, χρειάζεται στοχευμένες. Στοχευμένες. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για ένα μηχανισμό συμμόρφωσης. Γενικά, εγώ όταν ακούω συμμόρφωση, πάταξη και τέτοιου είδους λέξεις, είμαι πολύ επιφυλακτικός. Δεν ξεχνώ δε ότι ο κ. Μητσοτάκης, ω Υπουργό Διοικητική Μεταρρύθμιση, προχώρησε σε οριζόντια πώληση των δημοτικών αστυνομικών. Βέβαια, άλλο είναι το θέμα των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, και άλλο είναι το επιχείρημα. Εγώ πιστεύω ξεκάθαρα, αν μιλάμε για το δημόσιο, ότι χρειάζεται αξιολόγηση. Πιστέψτε με ότι έχουν πραγματικά στην ουσία να γίνουν προσλήψεις από το 2008. Στο δημόσιο, την ώρα που εμείς θέλουμε μηχανικούς για να τρέξουμε τα δημόσια έργα, Δήμοι και Περιφέρειες, μηχανικοί έρχονται και εμβολιάζονται στις υπηρεσίες της περιφέρειας για να πάνε στην Ντόχα ή στην Ιγυρία μαζί με τις οικογένειές τους. Άρα εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Τώρα, για το επιχειρήν. Θα σας πω, υπάρχουν νέα εργαλεία τα οποία εμείς. Κάτι ήθελες να πεις. Ναι, το ταξίδι σκεφτήκατε. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Όχι, μισό λεπτό. Δεν σκέφτομαι καθόλου ταξίδι και ίσα έχω πολλούς ανθρώπους που τους ξέρω που αναγκάζονται να ξενιτευτούν και γιατρούς και μηχανικούς. Στο κράτος τους χρειαζόμαστε για τα νοσοκομεία, για τα έργα. Γιατί τότε δεν τους επιστρατεύεται για να κάνουν κάτι από όλα αυτά για τα οποία χρειάζεστε. Εννοείται, επιστρατεύσουμε να τους. Μην παίρνετε λάθος τη λέξη. Εννοώ να τους αξιοποιήσετε. Μακάρι να μπορούσαμε να τους προσλάβουμε. Έστω και με ένα μικρότερο τίμημα ώστε να κάνουν όλες αυτές τις υπηρεσίες. Κοιτάξτε, η αυτοδιοίκηση, μιλώντας για τους Δήμους και τις περιφέρειες, δεν ομοθετούν και νομίζω ότι υπάρχει φραγή στις προσλήψεις. Το διεκδικούμε, νομίζω το διεκδικεί και η ίδια η χώρα και η κυβέρνηση. Τώρα να κατηγορείτε την αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ είστε στα πράγματα, ενώ είστε αντιπεριφερειάρχης, διεκδικήστε το. Ναι. Το διεκδικούμε, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι μια διεκδίκηση της χώρας να μπορέσει να ξεκινήσουν οι προσλήψεις. Προσλήψεις πραγματικά εκεί που χρειάζονται. Και στο θέμα των μηχανικών ή των γιατρών ή των νομικών ή των οικονομικών ή ακόμα και των καθαριστών, των οδηγών, των φυλάκων χρειάζεται. Για πάντως, το επιχειρήν το ίδιο. Αλλά λέμε να ελέγξουμε συνθήκες εργασίας και υγιεινής και ασφάλειας όταν πρώταν δεν ελέγχουμε αν υπάρχουν εργαζόμενοι ή είναι μαύροι εργαζόμενοι. Δηλαδή, σωστό και αυτό. Καταρχήν, ο εργαζόμενος που είναι εκεί φαίνεται. Κάπου. Γιατί αν έχει ένα απλό ατύχημα και ζητήσει να αποζημιωθεί, πρέπει να φαίνεται ότι δουλεύει και θέλει να σας πω κάτι. Δεν έχουμε ελεγκτές, θέλω να πω, επιθεώρηση εργασίας πρώτα. Χωρίς να συνδέω τις δύο περιπτώσεις. Χωρίς να συνδέω τις δύο περιπτώσεις και με πραγματικό σεβασμό στη μνήμη της κοπέλας που χάθηκε και της οικογένειάς της. Ήταν σε ένα υπόγειο η έκρηξη. Τι δουλειά έχει ο λογιστής στο υπόγειο.
Σας θυμίζω ότι έγινε με τη Μαρφίν. Οι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν γιατί δεν υπήρχε κάποιος να ξέρει που είναι το κλειδί της ταράτσας και χάθηκαν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν φταίει συνολικά το ιδιωτικό επιχείρημα. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα και έτσι. Το πότε θα βγαίνουν επιτέλους τα πορίσματα, πότε θα αποδίδονται ευθύνες και πότε θα πληρώνουν κάποιοι για να μπορέσουμε να μπούμε σε μια σειρά σε αυτή τη χώρα. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχει τιμωρηθεί κανείς σε σχέση με τη. Φέτος έγινε. Σήμερα βγήκαν τα στοιχεία για τα εργατικά ατυχήματα που έχουν ρεκόρ φέτος για το 2016. Δεν έχω ακούσει να καταδικάζεται κανείς, να κλείνει καμία επιχείρηση. Εγώ ξέρετε κάτι, πιστεύω το κράτος δεν πρέπει να είναι εμπόδιο στην επιχειρηματικότητα. Θα πρέπει να διατηρήσει τους ελεκτικούς μηχανισμούς, αλλά να μην είναι εμπόδιο, γιατί είναι ένα κράτος το οποίο έχει καταρρεύσει και είναι διαλυμένο τα τελευταία 40 χρόνια. Δεν είναι, πιστεύετε, εμπόδιο τα τελευταία χρόνια. Είναι εμπόδιο γραφειοκρατία, όχι το κράτος αυτό καθ' αυτό, όχι υπάλληλοι. Η φορολογία γιατί δεν είναι ένα εμπόδιο. Η φορολογία είναι ένα εμπόδιο, αλλά η φορολογία από την άλλη εξασφαλίζει να μπορεί να πηγαίνει το παιδί σας και το παιδί μου σε ένα δημόσιο σχολείο, σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, να πληρώνει το δικαστής, ο αστυνομικός και ο στρατιωτικός. Εγώ το χρειάζομαι γιατί δεν μπορώ να στείλω τα παιδιά μου στο ιδιωτικό. Δεν χρειάζεται όμως η φορολογία για να πληρώνονται συνταξιούχοι 45 και 50 ετών. Είναι σοκαριστικό να σκέφτεσαι ότι συνδέεται η κρίση, δηλαδή ως επίπτωση, έχει και αυτό ως αποτέλεσμα την ραγδαία αύξηση των εργατικών ατυχημάτων. Γιατί τι γίνεται, ο κάθε εργαζόμενος έχοντας ανάγκη τη δουλειά μπορεί να βλέπει τον κίνδυνο μπροστά του και να μην μιλάει. Και διαπραγματεύεται γιατί έχει ανάγκη τη δουλειά. Αυτό δεν λέμε. Δηλαδή να μπορεί να καταργηθούν συλλογικές συμβάσεις και να διαπραγματεύεται. Επιχειρησιακές. Να κλείσουμε όμως την ενότητα. Είναι αφορμή το συγκεκριμένο και επειδή και εγώ έχω χειριστεί σαν δημοσιογράφος πολλά τέτοια θέματα ελεύθερα και αυτό που προανέφερα για τη Μαρφίν, ήμουνα στον αέρα τότε εκείνη την ημέρα, να περιμένουμε το αποτέλεσμα της έρευνας, γιατί πάντα στην εξίσωση υπάρχει και ο παράγοντας ατύχημα-δυστύχημα στην προκειμένη περίπτωση. Ο κύριος Μητσοτάκης, Σύνθια, επιμένει ότι το κράτος είναι άχθος αρούρης για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και στις τελευταίες ομιλίες το επαναλαμβάνει συνεχώς. Νομίζω ότι τονίζει το ίδιο πράγμα, ότι ο ίδιος θα επιδιώξει μια μείωση της φορολογίας, ότι θα επιδιώξει μια ρευστότητα της οικονομίας, μια έτσι ένεση ρευστότητας και ότι θα επιδιώξει να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών. Και μιλάει φυσικά για την επιχειρηματικότητα. Η εκδήλωση ήταν, αφορούσε μια τελετή βράβευσης στον πρώτο διαγωνισμό ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι είδε περισσότερο κόσμο από ό,τι βλέπει σε πολιτικές συγκεντρώσεις και αυτό τον χαροποιεί. Να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Δυστυχώς όμως όλα αυτά τα αυτονόητα, τα οποία κατανοεί πλέον η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, φοβάμαι ότι δεν υπηρετούνται από τη σημερινή κυβέρνηση. Διότι η πραγματικότητα είναι ότι η επιχειρηματική δράση και σήμερα στην Ελλάδα είναι περίπου υποδιωγμό. Το επιχειρηματικό κλίμα, όπως τουλάχιστον αυτό καταγράφεται σε όλες τις μετρήσεις, παραμένει αρνητικό. Και δεν προωθούνται με την απαραίτητη ταχύτητα οι μεταρρυθμίσεις και οι ιδιωτικοποιήσεις εξαιτίας και εμμονών αλλά και ανικανότητας της σημερινής κυβέρνησης. Είχαμε και μια συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη στον Economist. Τη διαβάζω και μου θυμίζει σε πολλά πράγματα εσένα. Εμένα. Ναι, διότι το. Μητσοτάκη ή Economist. Πράγματα που έχουμε συζητήσει μαζί. Γιατί εγώ βλέπω έναν άλλο Μητσοτάκη από αυτό που ήταν υπουργό στην κυβέρνηση Σαμαρά, γιατί ήταν νομίζω η κυβέρνηση Σαμαρά 2-3 χρόνια. Δεν είδα ούτε πολλές επενδύσεις ούτε πολλές μεταρρυθμίσεις. Τελεία. Παύση και. Θα κάνω την ερώτηση, αλλά μετά. Δεν θα απαντήσω εγώ. Τώρα δεν είναι. Αλλά δεν είδαμε και πολλές επενδύσεις τώρα. Βέβαια, θα σας πούνε εσείς αυτοδιοικητικός, λίγο πολύ υπερασπίστε. Μας ενδιαφέρονται. Εσείς είστε οικολόγος. Μας ενδιαφέρουν. Κοιτάξτε, εγώ είμαι μέλος των οικολόγων πράσινων. Συνεργάζομαι όμως με μια αριστερή διοίκηση στην περιφέρεια Αττικής. Η επιχειρηματικότητα, ξέρετε, δεν πρέπει να μπαίνει στη διελκυστίδα της κομματικής αντιπαράθεσης. Δεν είναι ότι η σημερινή κυβέρνηση. Εσείς είστε σε μια αριστερή παράταξη. Την έβαλε ο κ. Μητσοτάκης λέγοντας ότι η κυβέρνηση δεν υπηρετεί τις επιχειρήσεις. Νομίζω δεν είναι ο ρόλος της κυβέρνησης να υπηρετεί τις επιχειρήσεις αυτές. Είναι να φτιάχνει το πλαίσιο και στη συνέχεια οι επενδύσεις και οι επιχειρήσεις σε ένα σταθερό περιβάλλον να έρχονται. Για να πω την επισήμανση. Είστε, μάλλον την ερώτηση. Είστε σε μια παράταξη που έχει τη διοίκηση στην περιφέρεια Αττικής και έχει αριστερό πρόσημο και οικολογικό και όλα αυτά. Πιστεύετε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει αριστερό πρόσημο, ότι είναι οι επιλογές της είναι αριστερές? Στα περιθώρια. Γιατί κατηγορείτε. Χθες, ας πούμε, γιατί είστε και οικολόγος και είστε ιδιαίτερα ευαίσθητος. Δεύτερο ερώτημα είναι στη συνέχεια του πρώτου. Για να το δώσω μια ερμηνεία. Χθες είχαμε στη Βουλή ένα σχόλιο από ένα μέλος που πρόκειται από μια κυβερνητική παράταξη. Ο κ. Κατσίκης είναι στους ανεξάρτητους Έλληνες που νομίζω ότι είναι ένα δεξιό κόμμα. Πώς αυτό είναι? Αυτό είναι μόνιμο ερώτημα σε αυτή την.
Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν συμμετέχω σε αυτή την κυβέρνηση. Αφενός. Αφετέρου, εγώ είμαι ψυχολόγος πράσινος. Μας χωρίζουν πολλά ιδεολογικά με τον κύριο Κατσίκη, τους ανεξάρτητους Έλληνες. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να συνενέσω προσωπικά και με τη Νέα Δημοκρατία και με τους ανεξάρτητους Έλληνες και όλο το συνταγματικό τόξο σε πολλά θέματα. Που έρχεται επίσης από τους οικολόγους. Είναι τώρα αγροτικής ανάπτυξης. Αναπληρωτής ο κύριος Τσιρόνης, γι' αυτό το λέω. Είναι δίπλα στον κύριο, ορκίστηκε μαζί, εντάξει, με πολιτικό όρκο, με τον κύριο Καμένο, που είναι αυτό που λέτε. Εμείς στην αυτοδιοίκηση, ξέρετε, σιγά σιγά τα έχουμε λύσει αυτά. Στην παράταξη που είπατε, με επικεφαλή στην περιφέρεια Χτιρένα Δούρου, υπάρχουν και οικολόγοι όπως εγώ, υπάρχουν και κεντρώοι, υπάρχουν και αριστεροί, υπάρχουν και εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς στελέχη, και όμως έχουμε ένα κοινό σκοπό. Ξέρετε, όταν υπάρχει ανάγκη ενός παραγόμενου αποτελέσματος, αυτά μπορεί να ξεπεραστούν. Και το λέω αυτό, και επιτρέψτε μου να σας πω, δεν έχει να κάνει με την παρατήρηση τη δική σας. Δυστυχώς στην κεντρική πολιτική σκηνή καταναλώνουν πολύ χρόνο σε ενέργεια για ζητήματα τα οποία δεν είναι μείζωνα. Και αυτό φάνηκε και εδώ στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, όπου ήρθαν χτες οι εκπρόσωποι των κομμάτων, και δεν μιλάμε τον κύριο Μητσοτάκη, νομίζω ότι το λέω μόνο γι' αυτό. Μιλάω και για τους άλλους αρχηγούς. Ήρθε ο κύριος Λεβέντης, ο κύριος Θοδωράκης, κυρία Γερματά, και μετέφεραν την ατέρμονη αντιπαράθεση και τη δελκυστίνδα της κεντρικής πολιτικής σκηνής στην αυτοδιοίκηση, που πραγματικά εκεί, στους Δήμους και στις περιφέρειες, λύνονται προβλήματα. Να. Έλεγε ότι έβλεπε. Σα διακόψαμε, ζητώ συγγνώμη. Συγγνώμη, έβλεπε τον Economist σημεία που συζητάμε. Πάλι τη λέξη επιχειρηματικότητα για θα φύγετε. Εγώ τη λατρεύω και πιστέψτε με ότι όταν λέτε επιχειρηματικότητα, προσωπικά εγώ στο βόρειο τομέα της Αττικής, ξέρω ότι είναι ένας όρος που σας αρέσουν τα κλάστερ. Έχουμε δημιουργήσει. Σας έχω καταλάβει. Έχουμε δημιουργήσει ήδη ένα συνεργατικό σχηματισμό, ένα κλάστερ, χωρίς να το καπελώνει το κράτος. Εμείς απλά φέραμε τους εταίρους μαζί, επιχειρήσεις τουριστικές, ξενοδοχεία, δημόσιες εγκαταστάσεις, και συνεργάζονται για να φέρουν κέρδη, χρήμα στην περιφέρεια. Τι έβλεπε στη συνέντευξη του Economist, για να πάμε και συνάντηση Βουτάρης Κουρλέτη. Έκανα πως δεν άκουσα τη μενοχλή λέξη επιχειρηματικότητα. Θέλω να σας προβοκάρω να εξηγήσετε τι σημαίνει κλάστερ, γιατί καλά, δεν έχουμε χρόνο τώρα. Πάμε στον Economist και αυτά πάμε στον Βουτάρη. Λοιπόν, ο εκτενές αφιέρωμα στην κρίση την οικονομική στην Ελλάδα. Μία δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει η πρώτη χώρα που θα κερδίσει τους λαϊκιστές στο δικό τους γήπεδο. Και στο τέλος, κάθε άλλο παρά επαναστάτη αποκαλούν τον κύριο Μητσοτάκη, γι' αυτό σε σκέφτηκα. Και για το βιογραφικό του. Όταν κοιτάς το βιογραφικό μου, λέει ο ίδιος, είναι σίγουρα συστημικό, παραδέχεται ο κύριος Μητσοτάκης, ωστόσο ισχυρίζεται ότι ήταν ο πιο αντισυστημικός υποψήφιος στο κόμμα του. Στο τελευταίο θα συμφωνήσω. Αντισυστημικό. Ξεκίνησε πολύ χαμηλά και κατάφερε. Ναι, ας πούμε ήταν. Γιατί εμείς εδώ τους φιλοξενήσαμε όλους τον χαρακτηρισμό. Επαναστάτης, ποιος το δείχνει. Κάθε άλλο παρά επαναστάτης. Κάθε άλλο λοιπόν, είναι ναι, πολύ συμβατικός. Τώρα, αντισυμβατικός είναι σίγουρα ο δήμαρχός μας εδώ, ο κ. Μπουτάρης. Αν και προχθές μια καλή τοποθέτηση χθες. Αν και προχθές πριν από δύο μήνες που ήμασταν μαζί σε μια εκπομπή για το διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας, λίγο τον είδα να κάνει και το σταυρό, ενώ παλιά το απέφευγε δημόσια. Το λέω σχηματικά αυτό. Εντάξει, δεν είναι κάτι. Αν θέλει και τη δική μου άποψη, δεν είναι το μείζον να υπάρξει τώρα ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών σε πολλά εισαγωγικά αυτές οι δύο λέξεις μεταξύ κράτους και εκκλησίας. Δεν είναι η στιγμή και η εποχή. Λέτε. Είναι η άποψή μου. Είναι η άποψή σας. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω στο διαχωρισμό, αλλά νομίζω ούτε η κυβέρνηση, πέρα από κάποιες αψημαχίες που υπήρξαν και είχαμε και τις εξελίξεις αυτές στο Υπουργείο Παιδείας. Πραγματική ρήξη, ας πούμε, ανάμεσα στο κράτος και στην Εκκλησία, θα ήταν να σταματήσει το κράτος να πληρώνει τις μισθούς των ιερέων. Θα πιέσετε, για παράδειγμα, να χτιστεί το τέμενο στην Αθήνα. Δεν είναι θέμα πίεση. Είναι μια συμβατική υποχρέωση και ένας απόλυτος σεβασμός που μπορεί να υπάρξει. Θέλω να σας πω, υπάρχουν τρόποι και το τέμενο να φτιάξει και να μην. Να μην προάγει αυτό που πολλοί θεωρούν, ας πούμε, το Ισλάμ. Από το φροντήριο θα φτιάχνετε. Θέλω να σας πω ότι, σαν περιφέρεια Αττικής και ειδικά στο βόρειο τομέα, ήμασταν η πρώτη περιφερειακή ενότητα που βάλαμε 80.000 ευρώ για το Δήμο Μεταμόρφωση, τη δημιουργία από το φροντήριο. Και άλλοι Δήμοι κινούνται, και ο Δήμος της Αθήνας, θα έχετε εδώ σε λίγο τον κύριο Καμίνη. Και άλλοι Δήμοι, για να προχωρήσουν σε μια επιλογή, για να μην βλέπουν στους δρόμους αποτέφρωση 1.500 ευρώ Βουλγαρία. Γιατί ξέρω ότι αυτό γίνεται τώρα. Τώρα, λίγο έτσι, δύο κουβέντες από τη συνάντηση Σύνθια Σκουλέτη Μπουτάρη. Έβλεπα τώρα τα πλάνα. Μέσα στην ατζέντα των συζητήσεων των δυο τους, έγινε μια ενημέρωση ουσιαστικά από τον κύριο Μπουτάρη στον κύριο Σκουλέτη, ως υπουργός εσωτερικών. Ήρθε ο κύριο Σκουλέτης εδώ και ήθελε να ενημερωθεί για ό,τι ενοχλεί ή ταλανίζει η Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια. Το πρώτο που αναφέρθηκε ήταν το αεροδρόμιο. Ο δήμαρχος ζήτησε από την κυβέρνηση συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για τις εργασίες που πρόκειται να γίνουν στο αεροδρόμιο Μακεδονία, ώστε να μην επηρεαστεί ο τουρισμός. Πολύ σημαντικό η Μητροπολιτική Διακυβέρνηση. Ανέβηκε ψηλά στην ατζέντα. Το μετρό.
Ο ΟΑΣΤ συζητήθηκε εκτενώς, ωστόσο ο Δήμαρχος είπε ότι μέχρι το 19 δεν μπορεί να υπάρξει έτσι κι αλλιώς το θέμα του ΟΑΣΤ παρέμβαση. Και μετά κάνανε και κάποιες έτσι λίγο πιο πολιτικές δηλώσεις. Για πολύ καλή χημεία μίλησε και ο κύριος Κουρλέτης μεταξύ των δύο. Μάλιστα, όταν ο κύριος Κουρλέτης είδε μετά τον κύριο Μπουτάρη να συνεχίζει τη συζήτηση σε πηγαδάκι με τους δημοσιογράφους, είπε: Τα θέλεις και τα παθαίνεις εσύ. Ναι. Ναι. Επειδή συνέχιζε την κουβέντα. Τώρα, στο Αμπουντάμπι είναι ο Πρωθυπουργός. Ναι, το βλέμμα βεβαίως στις Βρυξέλλες και ο Πρωθυπουργός. Εκεί στη διάσκεψη για την πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Θα έχει αύριο συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο στο περιθώριο της διάσκεψης, τον κύριο Ολά. Υπήρξε κάποια πληροφορία ότι ενδεχομένως να έχει και κάποια συνάντηση με τη Γερμανίδα Καγκελάριο. Δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής στο περιθώριο της διάσκεψης. Στη συνέχεια έχει επίσκεψη στα Ιεροσόλυμα. Και μετά στις Βρυξέλλες, η σύνοδος κορυφής στις 15 είχε Δεκεμβρίου. Είχε προηγηθεί κοινοβουλευτική ομάδα. Είχε προηγηθεί κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν ήταν ο Πρωθυπουργός εκεί. Ενημέρωσε την κοινοβουλευτική ομάδα ο Υπουργός Οικονομικών, Καλαναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Τσακαλώτος και ο κ. Χουλιαράκης. Ο κ. Τσακαλώτος επανέλαβε την εκτίμησή του ότι πλέον τώρα οι περισσότεροι παίκτες, και σε συνάρτηση με αυτά που λέγαμε και νωρίτερα για τις γενικότερες εξελίξεις ευρωπαϊκές, οι περισσότεροι παίκτες θέλουν λύση και όχι εμπλοκή. Ο προϋπολογισμός βέβαια είναι δύσκολος, γιατί είναι πολύ φιλόδοξος, γιατί φέρνει, σας θυμίσω, τις αυξήσεις σε καφέ, ηλεκτρονικό τσιγάρο, τσιγάρο γενικώς, σε καύσιμα. Τον οποίο δεν θα ψηφίσει η Δημοκρατική Συμπαράταξη, όπως είπε η κυρία Γεννηματά πριν από λίγο και αυτή στην κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Μπαίνει την Τρίτη στην Ολομέλεια και ψηφίζεται το Σάββατο το βράδυ. Και πριν δούμε τις δηλώσεις κυρίας Γεννηματά, ευχαριστήσουμε τον κύριο Καραμέρο που ήταν εδώ μαζί μας. Δεν ξέρω αν θέλετε έτσι ως επίλογο κάτι για την συνάντηση. Με αφορμή εδώ στο βελίδιο που υπάρχει σε εξέλιξη το συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, όχι να ευχηθώ, αλλά να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα, να υπάρξει καλή συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε η υποφελία και των Δήμων και των Περιφερειών που στάθηκαν στην κρίση όρθιοι και όρθιες περιφέρειες, βοηθώντας την κοινωνία, να υπάρξουν πραγματικές μεταρρυθμίσεις, όχι απαραίτητα πωλήσεις. Και ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να μην είναι πλήνθη κέραμα τάκτο σειρημένη. Θα παραμείνετε στην τοπική αυτοδιοίκηση, θέλετε να κινηθείτε προς την κεντρική πολιτική. Προς το παρόν, εγώ είμαι αντιπεριφερειάρχης Αττικής μέχρι το 2019. Προσπαθώ να κάνω όσο γίνεται καλύτερα τη δουλειά. Είναι και απάντηση, θα τον δούμε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Φέρνω εγώ το ρίσκο του συμπεράσματος. Να με δουν τα παιδιά μου πρώτα. Να του στείλουμε και χαιρετίσματα, αν σα βλέπουμε από την τηλεόραση. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.